Λόγω των ισχυρότατων νοτίων ανέμων που πνέουν στο νησί μας, για το Ηράκλειο θα μιλήσω εγώ, ότι είχαμε κάποια προβλήματα. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία μας επενέβησε 6 περιστατικά, εκ των οποίων τα 4 ήταν αφαιρέσεις αντικειμένων από μπαλκόνια, τα οποία εγκυμονούσαν κινδύνους από πτώση τους να τραυματιστεί κάποιος διερχόμενος πολίτης, και 2 κοπές δέντρων, που κι αυτά ήταν επικίνδυνα. Και σήμερα, αυτό έγινε χθες, σήμερα έχουμε μέχρι στιγμής ένα περιστατικό αφαίρεση αντικειμένου. Μία από αυτές τις περιπτώσεις στην περιοχή, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο Γιαμαλάκι, ήταν πιο σοβαρή. Ήταν λίγο σοβαρή, καθότι ήταν σε μπαλκόνι, νομίζω, 3ου-4ου ρόφου, που δεν έφτανε η φορητή κλίμακα, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσουμε το κλιμακοφόρο σύστημα της υπηρεσίας και με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ καταφέραμε και αφαιρέσαμε το αντικείμενο, το οποίο ήταν επικίνδυνο. Στο μεταξύ, κύριε Αραβιάκη, και σε αυτό το νοτιά είχαμε πυρκαγιές. Ναι. Μας πείτε για τη χθεσινή πυρκαγιά στο πανόραμα. Είχαμε μια πυρκαγιά στο πανόραμα, η οποία ευτυχώς την προλάβαμε πριν να πάρει διαστάσεις και συγκεκριμένα να κάψει μόνο 20 στρέμματα. Αυτό που θέλω να πω πάλι είναι ότι είναι ευνόητο πια ότι, και είναι κατανοητό ότι με τέτοιο αέρα δεν μπορούμε να κάνουμε καύσεις στην Ήπεθρο. Ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Ούτως ή άλλως είμαστε ακόμα στην αντιπυρική, αλλά και μετά την αντιπυρική, εφόσον βλέπουμε ότι φυσάει αέρας, είναι φανερό ότι δεν πρέπει να βάζουμε, να δημιουργούμε αισθητές πυρκαγιάς. Όπως το είπατε από τις μεσημβρινές ώρες εχθές, οι νοτιάδες είναι στα 9 μποφόρ. Ο καιρός ήταν άσχημος, ευτυχώς δεν είχαμε ζημιές. Ευτυχώς δεν είχαμε ζημιές, υπήρξε το απαγορευτικό. Σήμερα και επί του παρόντος τώρα τις πρωινές ώρες βρισκόμαστε σε ύφεση. Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ θα εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια. Ο κόσμος πρέπει να ταξιδέψει, καλό είναι να επικοινωνεί με την υπηρεσία μας και με τις πλειοκτήτρες, με τα κατατόπους πρακτορία. Ούτε στο ενετικό λιμάνι που συνήθως... Ναι. Όχι, ευτυχώς δεν είχαμε ζημιές και στο νότο κάτω οι σταθμοί και τα τμήματα που έχουμε, όλα καλά, δεν είχαμε προβλήματα. Θα έχουμε ύφεση τι... Ναι, προβλέπεται από το μεσημέρι και από το απόγευμα συγκεκριμένα ύφεση και θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ θα εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια.